και αυτή την εβδομάδα το Survivor τελείωσε και είχαμε βέβαια αυτό που ήθελε όλος ο κόσμος. Μα όλος ο κόσμος το ήθελε. Επιτέλους αποχώρησε η Άνθη. Ναι, και πρέπει να σου πω λοιπόν το εξής, ότι ένας πολύ καλός μου φίλος και συνάδελφος στο ΑΡΤ μένει στον Άγιο Δημήτριο και μου λέει γύρω στη μία η ώρα το βράδυ ήταν να πετάνε φωτοβολίδες. Άντε. Δεν πίστευα στα μάτια μου ότι για την Ανθή πετούσαν φωτοβολίδες. Τι σοβαρά μιλάς. Ναι, ναι, όχι, σοβαρά, ναι. Μάλιστα, οπότε δεν είναι πλάκα αυτά που κυκλοφόρησαν. Όχι, παιδί μου, εδώ είναι πανικός, έγινε χαμός. Λοιπόν, έφυγε το παλτό, έμεινε η ζακέτα. Ποια είναι η ζακέτα? Ποια είναι η ζακέτα? Η Σοφία. Α, η Σοφία. Η Σοφία. Λοιπόν, παιδιά, χθες γίνανε, βασικά, κάθε Πέμπτη μιλάμε για το Survivor, ότι έγινε όλη την εβδομάδα και λέμε πράγματα τα οποία μας έκαναν πολύ μεγάλη εντύπωση και έχουμε κάποια νέα δεδομένα τα οποία πραγματικά μας έβγαλαν τα ρούχα μας έξω. Και κάποια σενάρια που φτιάχνει ο Ατζούν. Ναι. Έτσι, γιατί πλέον δεν μιλάμε μόνο για, ναι, το στήνι, το παιχνίδι, για τα αγωνίσματα, αλλά μιλάμε και για ένα στημένο, ναι, παιχνίδι, το στήνι, το παιχνίδι, γιατί είναι πολλά τα νούμερα, είναι πολλά τα λεφτά, μάλλον ανεβασμένα τα νούμερα, προσπαθούν να τα κρατήσουν, έρχονται νέα παιχνίδια, νέα reality, πρέπει να κρατηθεί το Survivor στο 40 και 50%, οπότε ο Ατζούν μαγειρεύει πραγματάκια, τα οποία θα σας τα πούμε κιόλας, έτσι ώστε να κρατήσει το ενδιαφέρον του κόσμου. Το σημαντικότερο απ' όλα είναι όμως, κυρίες και κύριοι, ότι αυτό που έκανε η Ανθή εχθές, μάχη πήγα, λοιπόν, καλά, εντάξει, δεν κοντάει πουθενά. Λοιπόν, η Ανθή αυτό που έκανε εχθές, ότι δεν χαιρέτησε τον κόσμο όλο, μια καρδούλα έκανε και έφυγε, ήταν αποτέλεσμα από το δεύτερο γύρισμα. Ναι, γιατί όσοι δεν ξέρουν λένε ντροπή της, δεν χαιρέτησε κανέναν και τόσο καιρό ήταν εκεί μαζί και γύρισε, έκανε την καρδιά και έφυγε. Αν δεν είναι έτσι τα πραγματάκια. Στο πρώτο γύρισμα έγινε ο μεγάλος πανικός, με τον κόρο ψιλοαρπάχτηκε και με τον Ασημακόπουλο. Χοντρό αρπάχτηκαν, γιατί όπως και με τον Τριαντάφυλλο. Τον Τριαντάφυλλο όπως... όχι, με τον κόρο πιο πολύ και τον Ασημακόπουλο, ενώ όλοι οι Τριαντάφυλλοι περιμένουν ότι θα αρπαχτεί και... ναι, λίγο όμως από τον Τριαντάφυλλο ξεκίνησε. Ναι, από τον Τριαντάφυλλο ξεκίνησε, αλλά όμως ο κόρο και ο Ασημακόπουλος, γιατί ο Κοψιδάς και ο Τριαντάφυλλος όλοι περιμέναν, αλλά καμία σχέση με τους άλλους τσαβάλε. Ναι, την ώρα που πήγε να χαιρετήσει, γιατί όντως τους χαιρέτησε έναν ένα, τους λέει: δεν στεναχωριέστε και τόσο πολύ που φεύγω. Και εκεί αρπάχτηκαν, κάτι τους είπαν, κάτι τους είπε και έγινε ο χαμός. Και προφανώς η παραγωγή αποφάσισε να το ξαναγυρίζει, έτσι ώστε να είναι πιο ήπια η αποχώρηση, γιατί υποθέτω θα ακούστηκαν και βρυσιές. Και μάλιστα, εάν δεν κάνω λάθος, κάποια στιγμή η Σοφία ήταν δίπλα στον Κοψιδά και μετά βρέθηκε στην άλλη πλευρά κάποια στιγμή στο γύρισμα. Ναι, μπορεί. Όχι, όχι, αυτό το είδα χθες εγώ, αλλά μετά με πήρε, γιατί με πήρε ύπνος και τα λοιπά, δεν το πρόσεξα πάρα πολύ καλά. Δηλαδή εκεί ψιλονίσασα. Παιδιά, πραγματικά για να δούμε το Survivor, είναι Survivor και για μας. Άμα δουλεύεις πρωί-πρωί, ας πούμε, είναι Survivor, ναι, δεν είναι. Ναι. Τρέχουμε το πρωί μέχρι το βράδυ, ας πούμε, και ξαφνικά πρέπει να δούμε το Survivor και έχει πάει μία η ώρα και ακόμα παίζουν αυτοί. Ναι, κοίτα, οπωσδήποτε όντως έγινε ένας χαμός, αλλά δεν ξέρω γιατί όμως θα τους συνέφερε να δείξουν έτσι κάτι πιο ιντρικαδόρικο στην αποχώρηση Ανθής, αλλά το κόψανε. Ίσως το θέλανε πιο ήπιον τόνο να δείξει αποχώρηση. Δεν θέλουν να το ανεβάσουν τους τόνους πιο πολύ, γιατί κάνει 50% αυτή τη στιγμή, δεν έχουν πρόβλημα. Τώρα, σήμερα βέβαια βγαίνει, εμείς κάνουμε την εγγραφή αυτή Πέμπτη, σήμερα βγαίνει το couple, το Battle of Couples. Καλά, αυτό μιλάμε. Και νομίζω είναι Battle of the Couples. Ναι, καλά, εντάξει. Εγώ δεν το πω ποτέ αυτό. Ναι. Αρχίζει. Μπορεί να λέγανε καλά αυτό το ισπανικό. Το κάνουν και άλλοι αυτό τώρα. Λοιπόν, το θέμα είναι λοιπόν ότι ξεκινάει, δεν έχει ανάγκη. Είναι μπετόν αρμέ. Τώρα τι να του κάνει τώρα αυτό το παιχνίδι. Νομίζω ότι κακώς αγχώνεται τόσο πολύ και το πλακώνει το παιχνίδι με αυτόν τον τρόπο και με τα σενάρια που φτιάχνει. Και μια και μιλάμε για σενάρια, να περάσουμε τώρα στα σενάρια τα επόμενα. Μάλλον καταρχήν πριν πάμε στα σενάρια, να πάμε στη Σοφία, η οποία Σοφία αγωνίστηκε για να μπορέσει να δει, να πάρει κάποιο μήνυμα με φωτογραφίες από τα παιδιά. Να πάρει τα παιδάκια της, γιατί και οι υπόλοιποι πήραν και ο Τριαντάφυλλος πήρε, δηλαδή όλοι οι υπόλοιποι όσοι είχαν παιδιά και ο Παπαδόπουλος πήραν ένα μήνυμα από τα παιδάκια τους, τα είδανε. Και αναμενόμενο ήταν και η Σοφία να περίμενε να δει τις κόρες της. Έλα όμως που είδε μόνο την αδελφούλα της. Και θεώρησε ότι ουσιαστικά ο πρώην άντρας της δεν άφησε να δείξουν τα παιδιά. Ακριβώς. Όμως δεν είναι ακριβώς έτσι, γιατί βγήκε ο κύριος Βουτσελάς στο Ευτυχείτε και είπε ότι δεν με ενημέρωσε η παραγωγή, δεν μου ζητήθηκε κάτι τέτοιο και δεν οπωσδήποτε θα άφηνα τις κόρες να μιλήσουν με τη μητέρα τους. Αλλά τώρα... Θα έκανε λέει, καλό και στα παιδιά αυτό. Ναι, δεν ήξερε καν λέει για το... αυτό το βραβείο, όπως το λένε, επικοινωνίας, της επικοινωνίας, ναι. Δεν το ήξερε για το έπαθλο της επικοινωνίας και...
να τον πιστέψουμε, να τον πιστέψουμε τον άνθρωπο. Είπε ότι η παραγωγή δεν έκανε καν τον κόπο. Αλλά απ' την άλλη λες ότι όλους σε όλους έψαξε τα παιδιά και όντως τα έβγαλε και στη Σοφία που έχει σοβαρό πρόβλημα. Αν και τώρα τελευταία, μάλλον τη έχει σφυρίξει κάποια κοπέλα από μέσα και δεν τα πολύ αναφέρει τα παιδιά της, δηλαδή το έχει μαζέψει αρκετά. Στη Σοφία που έχει και το πρόβλημα που έχει, δεν κάναν μια προσπάθεια έτσι ώστε να επικοινωνήσει με τις κόρες. Δεν ξέρουν ποιος έχει δίκιο. Ναι, νομίζω, κοιτάξτε, πάντως είναι θέμα παραγωγής και δεν είναι θέμα της Σοφίας αν θα επικοινωνήσουν με τα παιδιά ή όχι. Ναι. Η παραγωγή δεν τα κατάφερε να το κάνει αυτό. Για κάποιο λόγο, αφού δεν επικοινωνήσουν με τον πατέρα, νομίζω ότι κάτι συμβαίνει εδώ και είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό για την παραγωγή την ίδια που απέτυχε στο να ικανοποιήσει την Σοφία. Βέβαια και η ίδια μας ανέφερε πρώτη φορά για την αντιδικία που έχει με τον σύζυγο. Γι' αυτό σου λέω ότι τις το έχουν σφυρίξει, mm-hmm. ότι όντως έχει κυκλοφορήσει και ότι έχει δίκιο σύζυγος και έχει πει κάποια πράγματα. Γι' αυτό αναγκάστηκε και η ίδια, γιατί δεν μας μίλαγε ποτέ ούτε για τον πατέρα, ούτε για τις αντιδικίες, ούτε τίποτα. Τώρα όμως και το μάζεψε, είπαμε, με τις κόρες, δεν τις φέρνει πολύ μπροστά τα παιδιά της. Και ανέφερε και αυτό ότι έχω αντιδικία και ότι δεν πρόκειται να κερδίσω ποτέ αυτό που θέλω. Που σημαίνει, το είπε χθες στο παράπονό της, ότι δεν πρόκειται να κερδίσω ποτέ αυτό που θέλω. Σαν να λέω ότι όλοι καταλαβαίνουμε τι εννοεί. Δηλαδή, ήταν, ναι, δηλαδή ήταν λίγο η όλη κατάσταση με στεναχώρησε και στεναχώρησε πάρα πολύ κόσμο. Ναι, αλλά αυτό νομίζω τώρα είναι κάτι ενδοοικογενειακό, το οποίο δεν λύνεται ναι. Για να πάρει το πρωτοβραβείο. Με 100.000 δεν λύνει τα προβλήματα της ζωής. Με 100.000 ναι. Και μάλιστα σε μετρητά δεν ξέρουμε πόσα θα είναι. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή ένας που το βλέπει από άλλη οπτική γωνία και άμα δεν την πολύ γουστάρει, λέει ας πούμε κάνει ψυχεμπορία με αυτά όλα τα πράγματα. Ναι, ναι, έτσι, ναι, γιατί ναι, είναι και μια ψυχεμπορία. Ναι, ναι. Εμείς τώρα όλοι ας πούμε αρχίσαμε. Εγώ ας πούμε δεν την πολύ γουστάρω τη Σοφία, αλλά με αυτά και με αυτά αρχίζω και λέω αμάν Παναγιά μου τι γίνεται με αυτόν τον άνθρωπο. Τι κάνει για τα παιδιά της η γυναίκα. Είναι πολύ σοβαρά όλα αυτά τα θέματα, παιδιά, και δεν μπορούμε τώρα να μπαίνουμε σε μια φάση ενδοοικογενειακή. Είναι κάτι το οποίο είναι πολύ σοβαρό, είναι κάτι το οποίο ανησυχεί πολύ αυτή η γυναίκα, ανησυχεί τον άντρα που πήρε τα παιδιά για να πάρει τα παιδιά, πάει να πει ότι τα αγαπάει και αυτός πάρα πολύ, γι' αυτό τα ήθελε τα παιδιά μαζί του. Και πάει λέγοντας, τώρα τι ψάχνουμε να βρούμε, τώρα τι ψάχνουμε να βρούμε σε αυτό το κομμάτι. Όμως, να σου πω την αλήθεια μου, εγώ δεν βλέπω τη Σοφία να παραμένει για πάρα πολύ καιρό μέσα. Νομίζω δηλαδή, η επόμενη έχει, είναι, ναι. Ίσως το έχει συνειδητοποιήσει και η ίδια, γιατί έχει αρκετές αντιπάθειες, δείχνει μια συμπεριφορά περίεργη, ενώ έβριζε την Ανθή, μετά την πλησίασε, τώρα έφυγε η Ανθή, έχει μείνει αυτή και η Μαρία Ανθή. Είναι αδύναμες και οι δύο, δηλαδή να τις ψηφίσουν πάλι, να είναι υποψήφιες. Έρχεται σειρά τους νομίζω. Ναι, ναι, ναι. Γιατί ήταν μια κλίκα των τριών η οποία αρχίζει σπάει. Και όταν σπάει κλίκα ένας-ένας, γεια σας. Και στον κόσμο δεν είναι πολύ αρεστή τώρα η Σοφία. Η άλλη κοπέλα που τη γλίτωσε και αυτή δεν είναι τόσο πολύ της κλίκας, είναι άβουλο πλάσμα. Ναι, είναι πιο άβουλη. Ναι. Ναι, θεωρώ ότι είναι πιο άβουλη. Αλλά δεν έχει και ιδιαίτερη συμπάθεια, είναι κάτι ενδιάμεσο. Δηλαδή και ο τρόπος που μιλάει, είναι ένα κορίτσι το οποίο δεν έχει έντονη προσωπικότητα και δεν μπορεί να υπερασπιστεί τα θέλω του. Αυτό που λες, πηγαίνει πίσω από συγκεκριμένους παίκτες. Καθοδηγούταν από τη Σοφία, καθοδηγούταν από την Ανθή. Έχει από κάποιον κάποια καθοδήγηση κάθε φορά. Πάντως τώρα με την είσοδο των νέων παιχτών έχουμε κάποιες αλλαγές οι οποίες είναι εξόφθαλμες. Αλλαγές και πολλά σουξουμούξου. Ναι. Να πάμε στον Σάκη, ο οποίος ο Σάκης βέβαια είδαμε να προσπαθεί να δώσει κάποιες εξηγήσεις χθες. Μας έδωσε εξηγήσεις ότι ναι. μίλησε με τη Μαρία Ανθή, με τη Μαρία Λένα. Με τη Μαρία Λένα. Τα βρήκανε, τα άπανε, αλλά δεν είδαμε ποτέ πλάνα. Όχι, είδαμε κάποια ψηλό πλάνα που μιλάγαμε μαζί. Ελάχιστα ήταν. Δεν μας έδειξε τι είπαν και πώς τα λύσανε. Ναι, γιατί υπόθηκε ότι λείπανε 4 ώρες. 4 ώρες φύγανε, λέει, από την καλύβα. Δεν υπάρχουν πλάνα. Γιατί όμως δεν υπάρχουν πλάνα? Πολύ απλά, γιατί υπάρχει το story που όντως έγινε έτσι, ότι η Μαριαλένα τσαντίστηκε τόσο πολύ που φέρα τον πρώην της μέσα, που τους απείλησε ότι εάν το εκμεταλλευτούν όλο αυτό και τους κάνουν ρεζίλ και δεν την παίξουν σωστά, όταν βγει θα τους κυνηγήσει νομικά. Ίσως έχει το δικαίωμα, δεν ξέρω. Και αν δεν αγγίξουν το θέμα σωστά και την εκθέσουν, θα έχουν πρόβλημα. Οπότε επέλεξε ο Ατζούν, προφανώς και σε συμφωνία με τη Μαριαλένα, ό,τι είπανε με το Σάκη, να μην βγει προς τα έξω, γι' αυτό δεν είδαμε και εμείς πλάνα, να μην βγει προς τα έξω, να την προστατεύσουν, και γενικά όλο το story βλέπεις ότι το πάνε πολύ πιο
ομαλά. Δηλαδή η Χριστίνα δεν την νοιάζει. Ναι, αλλά ξέρεις κάτι, αυτά που είπανε δεν έχουν σχέση με τη σχέση τους μόνο, έχουν σχέση και με το παιχνίδι ολόκληρο. Γιατί τώρα αυτός θα τη σκάρφωσε τα πάντα. Όχι, της είπε για το Instagram και άρχισε να κλαίει, λέει η Μαρία Λένα. Ναι. Της είπε ότι σου ρίξαν το Instagram. Της είπε σίγουρα τι δεν αρέσει στον κόσμο και ότι έχεις πολλές αντιπάθειες. Ναι. Και μάλιστα υποθέτω ότι της έδωσε και πολλές πληροφορίες και για την κολλητή της, την Άννα Μαρία, η οποία είναι, έχει μια κάκιστη συμπεριφορά, οπότε θα αναγκαστούν, γιατί είναι κολλητές αυτές οι δύο, θα αναγκαστούν και οι δύο να το μαζέψουν. Οπότε εδώ βλέπουμε. Ή να σπάσουν και γενικά να το μαζέψει η Μαρία Λένα, γιατί είναι αντιπαθητική στον κόσμο και ειδικά αυτό που κάνει με την κλωτσιά και αυτά. Ναι, πιστεύω όλα αυτά θα τα μαζέψει. Και ξαφνικά βλέπουμε ένα παιχνίδι το οποίο αρχίζει και γίνεται, είναι στημένο πλέον. Όταν βγαίνει. Όχι, στημένο δεν είναι. Περίμενε. Όχι, στημένο δεν είναι. Απλά μπήκαν κάτι τέτοιο. Είναι στημένο, γιατί θα αλλάξει η Μαρία Λένα συμπεριφορά. Όχι, η συμπεριφορά τη Μαρία Λένα θα αλλάξει, γιατί ήρθε φάτσα κάρτα με την αλήθεια. Ο καθένας πρέπει να δείχνει το χαρακτήρα του. Οποιοσδήποτε Έλενα έρθει φάτσα κάτι με την αλήθεια, ό,τι χαρακτήρα για τους και άλλους, για τους άλλους παίκτες είναι σωστό, θεωρείς αυτό? Γιατί οι άλλοι δεν έχουν νέους παίκτες μέσα να τους ρωτήσουν? Δεν ξέρω αν έχουν όλοι. Δεν έχουν όλοι. Όχι, δεν να έχουν. Να σου πω, οι νέους παίκτες μπήκαν μέσα. Ναι, το γαλατερό. Γιατί το ρωτάνε? Δεν ξέρω κατά πόσο. Εσύ πιστεύεις, δεν έρωτες. Το ίδιο είναι με το παιδί που ήταν δύο χρόνια μαζί και ήταν ένα. Τα ίδια θα της πει. Από τους άλλους που μπορεί να, είναι, μου, να μπουν στρατηγικά όταν, μέσα. Όταν θα μπει μέσα ο Γαλακτερός και τους πει Τριαντάφυλλε, μάζεψε αυτό. Ο Γαλακτερός είναι τόσο μακάκας να δίνει πληροφορίες στους παίκτες, να είναι συμπαθείς για να μην φύγουνε. Μα θα το ρωτήσουν, θα απαντήσει. Μπορεί να μην πει αλήθεια. Εντάξει, το πας πολύ μακριά. Δεν είναι έτσι το παιχνίδι. Είναι πιο αθώο. Δεν είναι τόσο πολύ. Δεν είναι τόσο πολύ. Ξέρω να σου δείξω με αυτό. Ναι. Ότι όπως υπάρχει μια πλευρά, δεν είναι στήσιμο αυτό. Το στήσιμο είναι το να μπουν σε συνεννόηση τρεις. Ο ένας πρωταγωνιστής, ο άλλος πρωταγωνιστής και αυτός ο σκηνοθέτης. Τι θεωρείς, δεν θα μπουνε? Προς το παρόν. Ο Σάκης, Μαρία Λένα και τα προς λοιπά. Προς το παρόν, ο σκηνοθέτης έχει στήσει αυθόρμητα ωραία. Mm-hmm. Αυθόρμητα ωραία. Τώρα που πήγαν και συνοηθήκαν αυτό το τετράωρο δίπλα, εκεί στη ζούγκλα και τα λέγανε με το φιδάκι δίπλα, κάνει βόλτα ο Διαμαντής και το τυγράκι, να πούμε, ο Χλεμπονίδης που παίρναγε από δίπλα. Και εκεί τρόμαζε και εκεί. Σαν τσινή. Αυτό που παίρνει για το Παγκράτη. Δηλαδή, πήγε στον Άγιο Δομήνικο. Ναι. Και εκείνη τη στιγμή το σενάριο λέει ότι με το περνάει ο Χλεμπονίδης ο Τίγρης από δίπλα. Ναι. Την παίρνει μια αγκαλιά και σε μη φοβάσαι, μωρό μου. Εγώ είμαι εδώ. Κοίτα, πάντως, να λέμε και τις αλήθειες. Αυτά που ακούσαμε χθες, ο Λιβάνης πρέπει να τρέμει. Θα μην είναι και τόσο σίγουρο, γιατί μπήκε σίγουρο ότι λέγω. Τις έχω εμπιστοσύνη. Σου είπα, επειδή το ξανασυζητήσαμε αυτό το θέμα. Ναι. Σου είπα ότι τα συναισθήματα δεν έχουν λογική. Mm. Το μυαλό δεν μπορεί να αντιθασεύσει την καρδιά. Δυστυχώς. Ποτέ κανένας δεν μπορούσε να αντιθασεύσει την καρδιά του με το μυαλό του. Οπότε. Οπότε λοιπόν, εάν υπάρχει κάτι στην καρδιά μέσα που να λέει Σάκης, Ρουβάς θα λέω εγώ. Θα επιστρέψει. Κοίταξε, το πιθανότερο σενάριο είναι αυτό. Και όχι, άκουσε. Επειδή είναι και νέα παιδιά, παίζει πολύ ρόλο και το ερωτικό κομμάτι, το φιδάκι ο Διαμαντής. Ναι. Δηλαδή, εάν έχεις το μυαλό σου σε άλλο φιδάκι, το φιδάκι το πριν μπορεί να μην σου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση. Όχι. Άκουσε. Υπάρχει, δηλαδή, είναι και άκουσε. Αυτό της νιώτης, άκουσε. Η κάψα που λέμε. Άκουσε. Επειδή η απόσταση η χρονική από την τελευταία φορά που τον είδε, τον τελευταίο, τον τραγουδιστή, ναι, που τραγουδάει το παιδί και κλαίει ήδη. Λοιπόν, μέχρι εκεί που έφτασε τώρα ο Σάκης, είναι μεγαλύτερη η απόσταση, η χρονική, από το, η σχέση που είχαν. Τι να μας πει, ένας μήνας, αυτή είναι ήδη δύο μήνες μέσα εκεί. Mm-hmm. Οπότε λοιπόν, πάμε ένα μείον σε αυτή τη σχέση. Δεύτερο μείον είναι το τρίτο μήνα, που θα έχουν συνυπάρξει μαζί αρκετές μέρες. Θα υπάρχει φθορά στο πούμε. Θα υπάρχει φθορά, όχι μεταξύ τους, mm-hmm, θα υπάρχει φθορά. Με την σχέση την ίν λόγω χρόνου, φθορά. Έρχεται η φθορά. Mm-hmm. Η φθορά έρχεται. Δεν λέω, η τριβή είναι μεταξύ των δύο, ναι, που είναι εκεί. Δεν υπάρχει τριβή, mm-hmm, υπάρχει φθορά. Μια φθορά η οποία δηλαδή θα την απομακρύνει κι άλλο χρονικά από τον τελευταίο, από τον τραγουδιστή, και μετά ο άλλος, επειδή κάποια στιγμή θα πονέσει, κάποια στιγμή θα γίνει κάτι, κάποια στιγμή θα βγαίνουν τα συναισθήματα αυτά που είχαν τα δύο χρόνια, γιατί βγαίνουν αυτά, δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι, έτσι. Ναι. Θα βγαίνει μία, δύο, πέντε, δέκα, δεκαπέντε, θα έρθει το σωστό timing. Και δεν υπάρχει και πρώην μέσα. Δεν υπάρχει μάλλον, γιατί η Χριστίνα είναι. Δήλωσε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Λοιπόν, και ότι ο σωστός άνθρωπος στην κατάλληλη στιγμή τελειώνει η ιστορία. Mm.
Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο πρέπει να καταλάβει οποιοδήποτε βλέπει αυτό το συγκεκριμένο παιχνίδι. Ότι δεν είναι θέμα στισήματος, είναι θέμα καλής σκηνοθεσίας που έκανε και αφήνει αυθόρμητα να εξελιχθεί η εικόνα αυτή. Το πιθανότερο λοιπόν, γι' αυτό λέω το πιθανότερο, είναι να είναι μαζί. Από αυτό το βγάζω στο πιθανότερο. Σε αυτό θεωρώ μαζί. Ότι εάν είναι να δούμε κάτι, θα είναι επιλογή της Μαριαλένα σε συνεννόηση με την παραγωγή. Θεωρώ ότι έχει βάλει βέτο το ότι οι σκηνές. Όχι, θεωρείς πληροφορίες δεν είναι αυτό. Ναι. Όχι, για το μετά λέω, ότι θα τους έχει πει και για τη μετέπειτα πορεία, ότι εάν θέλω εγώ να βγει κάτι θα βγει, εάν δεν θέλω δεν θα βγει, γιατί αλλιώς τους απειλεί κιόλας. Αλλιώς θα κάνω αυτό και αυτό όταν βγω. Και άκουσε, έχει και άκουσε, δίκιο. Δεν ανάγκη να μιλήσει, όταν θα αρχίσει να εκδηλώνεται και θα εκδηλώνεται στην κάμερα μπροστά, θα της πούνε, κοίταξε κορίτσι μου, εσύ ήταν η κάμερα και την έβλεπες. Δεν είναι η κάμερα όλο το 24ωρο δίπλα τους. Ναι, 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 σωστά. Η κάμερα είναι κάποιες στιγμές μαζί τους. Οπότε λέγε, εσύ μας έδωσες την εικόνα αυτή, δεν συζητήσαμε. Εσύ συμπεριφέρθηκες έτσι. Εμείς κάνουμε καταγραφή. Το συμβόλαιο σου λέει καταγράφουμε ό,τι βλέπει η κάμερα. Ας μην πήγαινε στην κάμερα μπροστά, να μην το βγάλουμε. Οπότε λοιπόν και αυτό, όταν μπαίνεις σε ένα παιχνίδι μέσα και είναι, έχει μέσα ένα παιδί με εγκλεισμό και έχει κάμερα μέσα, δεν μπορείς να κάνεις και πολλά πράγματα. Τι, να απειλήσεις τώρα τον Ατζούν, την πάει δικαστικά της, πετάξει, πήγαινε κοριτσάκι μου. Άντε, πάντως από την μέρα που μπήκε ο Σάιντ μέσα. Άμα του κάνει δικαστικά και αυτός έχει το δικαίωμα να μην πληρώσει μέχρι να οριστικοποιηθεί και εντέλεση ειδικής. Έχει μαζέψει, αλλά το θέμα είναι ότι υπάρχει συνεννόηση και από τις δύο πλευρές, γι' αυτό και είδαμε ότι το μαζέψαν. Γιατί δεν υπάρχει συνεννόηση από τις δύο πλευρές? Γιατί πρέπει να υπάρχει συνεννόηση? Όχι, δεν πρέπει να υπάρχει συνεννόηση. Αυτό το λες εσύ. Εγώ λέω ότι το μαζέψανε τώρα, αφήσανε το πρώτο, εσύ λες το μαζέψανε γιατί το ζητάει αυτή. Εγώ λέω, δώσαν το τυράκι και δεν είδε κανένα στη φάκα. Η φάκα είναι την άλλη εβδομάδα, την Κυριακή. Εντάξει. Γιατί τώρα ξεκινάει το άλλο το λασπόνερο. Καταρχήν να σου πω, να δεις πόσο έξυπνος είναι ο άνθρωπος. Λασπόνερο μου έδειξε ο τρέιλερ. Πάρτε το λασπόνερο κάργα. Τις έκανε μέσα στη λάσπη και όλες μαζί. Εννοείς το Battle of Cups. Ναι, δεν έδειξε λάσπη. Ναι, έδειξε. Σου έδειξε περισσότερη λάσπη. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή έχει σχέση λάσπη. Καταρχήν δεν πιστεύω το λασπόνερο και θα γελάς. Θα δεις τι να μας πούν τώρα αυτές. Οι άλλες σερνόντουσαν μέσα. Σερνόντουσαν οι άλλες. Λοιπόν, ο τύπος είναι μεγάλος μάγκας. Έδωσε τυράκι και η φάκα έρχεται μετά. Θα δει τώρα λοιπόν την Κυριακή σήμερα αυτός πώς θα πάει η κατάσταση. Θα δει και αύριο πώς θα πάει η κατάσταση και την Κυριακή τους έρχεται κεραμίδα. Ανάλογα θα μοντάρουνε. Ανάλογα θα μοντάρουνε. Και άσε εσύ τη Μαριαλένα να του λέει αυτού θα σε πω δικαστικά. Ναι. Θα σου πω εγώ θα της πει αυτός. Πήγαινε με εσύ και άμα βρεις λεφτά μπροστά σου σφύρα μου τουρκικά. Μάλιστα. Μα δεν είναι απλό το σενάριο. Τώρα καλά το. Εσύ βλέπεις και πολλά τουρκικά. Τι να κάνω, τώρα δεν μπορώ να σε ανταγωνιστώ. Όχι, συγγνώμη, έχω άδικο. Οι εικόνες που σου μεταφέρω δεν είναι σωστές. Ναι, εντάξει, όχι, σκέφτομαι. Είδες λασπουριά. Είδα. Ναι. Είδες λασπουριά στο Survivor. Πολύ. Ναι. Στο Thriller, είδες λασπουριά στο. Στο Battle of Couples. Έλα, η μάχη των ζευγαριών λέει. Το καλό δεν χρειάζεται να τραμπουλά τη γλώσσα σου. Όχι, αυτό είναι σκατά του Αλφα. Είναι άρα, σκατά του Αλφα. Ξεκινήσει πρώτα. Δεν να ξεκινήσει να πούμε σκάτα να φάει ο Αλφα. Βάλε να βάλει ελληνικό τίτλο. Τα έχει φάει ο Σκάι. Τα έχει φάει ο Σκάι. Ναι, ναι, ναι. Αυτό να μου. Άλλα σκατά από εκεί. Στην Κηφισιά έχει πιο ωραία, κυρίλε σκατά. Δεν είναι πως εφαλήρου. Που καταλήγει όλη η Δυτική Αθήνα το σκατό εκεί δίπλα στο Σκάι. Παιδί μου από τον Κηφισό δεν περνάει το σκατό. Περνάει δίπλα. Έτσι. Λέω εγώ ψέματα. Το ρεπορτάζ. Το ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι, για πολύ σκατό λέμε. Στο στακί είμαστε κι εμείς. Δεν παίζει ρόλο. Ναι. Λοιπόν. Θα τρώμε κι εμείς. Με αυτά και με αυτά, φτάσαμε στη φάση όπου βλέπουμε ότι ο Τούρκος είναι ο απόλυτος κυριάρχος του παιχνιδιού. Μάγκας ο τύπος. Και τώρα που θα μπει και η αρνητική ψήφο, θα σα πω ότι έχει να γίνει, αν και τώρα δεν χρειάζεται. Πια έφυγε η Άνθη. Δεν μας νοιάζει. Λοιπόν, και πάμε τώρα στην αγαπημένη μας Μαριπόσα που έδωσε συνέντευξη σήμερα το πρωί. Στην Μαλέσκο Ποπέσκο. Στο Λόβιτ που άλλο. Ναι, καλά παιδιά, θα σας πούμε σε λίγο τη μεγάλη πτώση. Έχει πάρει και λεξίπτωτο για να μην πέσει ενόμαλα. Λοιπόν, η Μαριπόσα η οποία έδωσε τον Τζέιμς για την πλήρη ομάδα με τον καλύτερο τρόπο. Εγώ περίμενα να μιλήσει για τους απέναντι τους κόκκινους. Να πει κάποια πράγματα κτλ. Δεν είπε απολύτως τίποτα για τους κόκκινους. Μα οι μπλε την κατηγόρησαν πιο πολύ. Με τους μπλε τα έχει με όλους τα έχει. Έβαλε τον Τζέιμς ότι είναι ο πιο στρατηγικός παίκτης που υπάρχει μέσα. Ναι, έχει γιατί είχαν πει όλοι αυτοί. Λέγανε ότι η Μαριπόζα λέει θάβει τον ένα, θάβει τον άλλον πίσω από την πλάτη του και τους είχε ανακατέψει όλους. Γι' αυτό ασχολήθηκε και η Μαριπόζα με την μπλε ομάδα. Κατάλαβες. Ουσιαστικά την κατηγόρησαν όλοι. Ναι, ναι, και μάλιστα την πείραξε πάρα πολύ που η Μαριαλένα στην ουσία έκανε.
έκανε παρέα με την Άννα Μαρία πάρα πολύ κολλητά και την είχαν αφήσει στην άκρη. Ναι. Και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Ναι, την αφήσανε στην άκρη όμως λέγοντας ότι τις είχε δάψει και τις δύο ξεχωριστά πίσω από την πλάτη τους. Και μετά τα είπανε μεταξύ τους και βρήκαν ότι η Μαριπόζα βάζει λόγια. Η Μαριπόζα, όπως είπε λοιπόν, ήταν με την απουσία μου, μπορεί να λέμε τι θέλουμε. Βέβαια, βέβαια. Αλλά εδώ είναι αλλιώς τα πράγματα. Εμένα με ενδιαφέρει πολύ ο James, ο οποίος James έχει καταφέρει για τους fans της μπλε ομάδας να είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής, για όλους τους υπολείπους, είτε είναι fans των κοκκίνων, είτε δεν είναι fans σε καμία ομάδα, να λένε. Τι μαλάκα παίκτη είναι αυτό. Γιατί φαίνεται ότι έχει στρατηγική. Βάσει τη Μαριπόζα, όχι, είναι τεράστια στρατηγική, το ξέρουμε αυτό, το καταλαβαίνουμε, το λέγει μόνο του. Αλλά βάσει τη Μαριπόζα, ενώ κανόνισε να μην πει κανένα τίποτα ότι γνωρίζονται, αυτό ο Κοπανίδη πήγε το έδωσε κατευθείαν με την πρώτη. Να το παίξει τι. Να σου υπενθυμίσω δε ότι κάποια στιγμή πιστέψαμε ότι μπορεί να υπήρχε κάτι μεταξύ του. Εννοείται, ξεχνά την πιπηλιά. Μπράβο. Οπότε λοιπόν μέσα. Εκμεταλλεύτηκε το κορίτσι βάσει στρατηγική και του έξυπνου μυαλού του. Λες. Ή η πιπηλιά ήταν από άλλη. Ή ήταν απλά τσίμπημακο. Ή κουνουπάκι. Ή κουνουπάκι. Είναι θέμα αυτό σοβαρό του που είπε να το εξετάσουμε. Απλά άμα είχε γίνει όντως κάτι, δεν θα ήταν τόσο αδιάφορος όταν αρρώστησε η Μαριπόζα. Ήταν πολύ ψυχρός και αδιάφορος. Οπότε δεν ήταν, ήταν κουνουπάκι. Δεν ήταν, ναι, ήταν κουνουπάκι. Ενώ, να σου πω κάτι, η Μαριπόζα έκανε πάρα πολύ καλά που μίλησε. Και μάλιστα μία από τις αιτίες που άλλαξε πάρα πολύ ο Περικλέας ήταν η Μαριπόζα. Η συνάντησή του να φύγουν μαζί, να πάνε στο αεροδρόμιο, να πάνε στο Παρίσι, να πάνε από το Παρίσι στην Αθήνα. Ναι, αυτό, εγώ αυτές όλες οι ώρες του άλλαξαν μυαλό πάρα πολύ. Κάτι, στα Insta Stories είδα ένα κορίτσι, γιατί η αλήθεια είναι με τα λεγόμενα των παιχτών είχα στο μυαλό μου μια άλλη εντύπωση της Μαριπόζα, ότι θα είναι λίγο ψωνάκι, λίγο. Καμία σχέση. Δηλαδή, δείχνει στο σπίτι με τους γονείς της που μαγειρεύει, δίνει στον πατέρα της καρύδα. Δηλαδή, έχει ένα προφίλ το οποίο μου αρέσει. Ξέρεις, κοριτσάκι. Δεν βγήκε ως ψώνιο στα ρούμπα και να βάζει ξύστα στα stories. Και είπε πέρα από Instagram influencer που είναι, ότι είχε επιχείρηση με μαγαζί με ρούχα. Με ρούχα. Ναι, δεν το γνωρίζω. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό που είναι σε αυτήν την ηλικία και κάνει τις κινήσεις κτλ. Κοίταξε, εν τέλει. Εάν δεν γνωρίζεις έναν άνθρωπο πάρα πολύ καλά, μπορεί να τον παρεξηγήσεις. Εγώ την Μαριπόζα την είχα παρεξηγημένη. Ναι, και να σου πω πως την είχα εγώ. Για χαζέκλο την είχα. Αλλά δεν είναι μόνο χαζή, δεν είναι. Είναι πάρα πολύ έξυπνο κορίτσι. Μια χαρά, ναι. Ναι, όχι. Σου λέω πως την είχα. Από αυτά που έκανε στο ραδιόφωνο με τον Μπερίστο Sport FM παλιά. Αυτά που τα λίγα που είχα δει εγώ από την ίδια, δεν την είχα για πολύ γατόνι. Αλλά εν τέλει είναι πολύ γατόνι. Mm-hmm. Για πάρα πολύ γατόνι. Τίγρη και βάλε. Δηλαδή φεύγει από γάτα. Πάει από τίγρη και πάνω. Είναι και μπράβο, χαίρομαι πάρα πολύ για αυτό το πράγμα, γιατί αυτό δείχνει ότι για να το παίζει η χαζούλα κάποιες στιγμές, αυτό δείχνει πάρα πολλά πράγματα. Δείχνει καταρχήν ότι είναι πολύ πολύ έξυπνη. Είναι μενεγάκι στάιλ του κερατά. Αυτή. Ακριβώς. Μενεγάκι στάιλ του κερατά. Ακριβώς. Λοιπόν, τέλος πάντων, να φύγουμε τη Μαριπόζα που εν τέλει μου είναι πολύ συμπαθής και την έχω αγαπήσει. Να σου πω κάτι. Θα πάω εγώ, ξέρεις, ο Instagram δεν κυνηγάω τους influencer κτλ. Θα πάω στη Μαριπόζα να την ακολουθήσω. Εντάξει. Ναι. Να το ξέρεις αυτό, χωρίς παρεξήγηση. Γιατί είναι ένα κοριτσάκι το οποίο. Ναι, μωρή, ένα κοριτσάκι το οποίο το συμπάθησα πάρα πολύ. Το συμπάθησα πάρα πολύ. Θα πάω να την ακολουθήσω, δεν εντάξει. Το μυαλό μου στο πονηρό ήταν ένα κοριτσάκι. Ναι, σιγά μην πάει στο μυαλό μου. Τόσο... Καλά, να μην πω. Τόσο χαμός γίνεται μετά άλλα τα. Όχι, απλά δεν μου παρεξήγηση. Θα πάω να χτυπήσω να την παρακολουθήσω. Να την χτυπήσει. Λοιπόν, θα πάω να την παρακολουθήσω γιατί αξίζει τον κόπο, εν τέλει τη γουστάρω πάρα πολύ. Και να φύγουμε από αυτή και να πάμε στην αντιπαθέστατη. Όσο γουστάρω τη Μαριπόζα. Μέχρι σήμερα. Αύριο δεν ξέρουμε. Όσο γουστάρω τη Μαριπόζα, την Άννα Μαρία δεν γουστάρω καθόλου. Περίμενε. Αύριο να αλλάξει. Μπήκε ο Σάκης. Τα λέει στη Μαριαλένα. Η Μαριαλένα τα λέει στην Άννα Μαρία. Μάζεψε το. Αυτό όμως το στυλάκι και αυτό που έκανε στην Ελευθερία Ελευθερίου δεν μαζεύεται. Αυτό το χειριστικό ότι. Δεν μαζέψει. Συγγνώμη για αυτό που σου έκανα. Δηλαδή θα ξεφτυλίσει να πούμε 15 επεισόδια. 15 επεισόδια. Νομίζω ότι από όλη αυτή τη διαδικασία, εάν αντέξει η Ελευθερία Ελευθερίου, θα ποδοπατήσει την Άννα Μαρία λίγαν συντόμως. Αρκεί να αντέξει στην υγεία της. Mm. Εντάξει. Γιατί... Άσε που μπερδεύτηκαν τώρα, είπες Ελευθερία Ελευθερίου. Έδειξαν παιδιά ένα πάρα πολύ ωραίο πλάνο, το απίστευτο της Ελευθερίας Ελευθερίου. Και μετά δείξαν μπροστά τη Χριστίνα. Και όλοι νόμιζαν ότι τα απίστευτα αυτά ήταν της Χριστίνας. Ενώ ήταν λάθος, γιατί στο πλάνο ήταν μαύρο το στριγκάκι που φοράει η Ελευθερία. Και η Χριστίνα φοράγε ένα εμπριμέ. Και ξαφνικά σήμερα είδα και κάποια site, γράφανε τα υπέροχα οπίστια της Χριστίνας, εντυπωσίασαν το κοινό.
και ήταν η ελευθερία Ελευθερίου. Δηλαδή, επειδή το μοντάζ ήταν λάθος. Παιδιά, ακούστε με απλά πράγματα. Τον ωραίο πισινό τον έχει η Ελευθερία Ελευθερίου. Τέλος. Λοιπόν, για να τελειώνουμε με αυτό. Αφού μιλάμε για κόλλους, να τα πούμε όσοι έχουν. Ο κόλλος Ελευθερίας Ελευθερίου. Πώς το λέει τα καλά αρώματα που μπαίνουν σε μικρά μπουκαλάκια. Έτσι, η Ελευθερία Ελευθερίου είναι ωραίο κορίτσι. Πολύ ωραίο κορίτσι. Ναι. Α, το έχω πει από την αρχή. Και πάμε τώρα στην Άννα Μαρία, η οποία Άννα Μαρία λοιπόν έχει τα προβληματάκια της. Τα μεγάλα. Έγινε ένα μπερδεματάκι εδώ. Mm. Το οποίο. Α, θες να δείξουμε τώρα τον Αστακό. Όχι, θέλω να πάμε στο προβληματάκι που έχει. Λοιπόν, το προβληματάκι είναι ότι αναφέραμε για το unfollow που έκανε ο δικός της, της Άννας Μαρίας. Απλά υπάρχουν εικασίες ότι την ξανά έκανε follow, γιατί σήμερα ξαφνικά εμφανίστηκε πάλι το όνομά του, αλλά κάποιοι λένε ότι στην αναζήτηση, εάν δεν πατούσες ολόκληρο το όνομα, δεν έβγαινε. Υπάρχει περίπτωση ή να την έκανε ξανά follow, σήμερα μετά το χαμό που έγινε, ή όντως να μην πάτησε ποτέ unfollow. Εγώ δεν είχα μπει αυτό να το τσεκάρω, αλλά πολλοί λένε ότι μετά το χαμό που είπαν ότι ξανά έκανε follow αυτός και ξαναφάνηκε. Δεν ξέρουμε ποια είναι η αλήθεια. Το σίγουρο είναι, με αυτό που είδε χθες, σίγουρα θα κάνει unfollow. Αυτό λοιπόν που είδε χθες είναι αυτό εδώ, ακριβώς αρκεί να το πετύχω. Λοιπόν, παιδιά, έχει κυκλοφορήσει παιδιά το βιντεάκι που ταΐζει στο στόμα Αστακό. Η Άννα Μαρία. Τον Νικολάκη. Τον Νικολάκη και βάζει και το δαχτυλάκι μέσα. Τον Αγρότη. Τον Μπεμπεμπέ. Ναι. Βάζει και το δαχτυλάκι μέσα μέσα. Ναι. Και ακούγονται που ακούγονται ένα σωρό. Εν τω μεταξύ πάλι υπήρχε αναφορά ότι έχουν έρθει αυτά τα δύο παιδιά κοντά φιλικά. Δεν ξέρουμε πώς και τι. Είχε και το πλανάκι που κοιμόντουσαν δίπλα-δίπλα και τη χάιδευε το χέρι. Έχουμε εδώ που του βάζει το δάχτυλο και του δίνει τον Αστακό. Στο στόμα, νύψε, ρε. Και τα λοιπά. Ναι. Τώρα, ό,τι θέλει ο καθένας πιστεύει. Η αλήθεια ποια είναι. Με το παιδί αυτό το οποίο έχει σχέση, έχουν σχέση από μικρά παιδιά, χωρίζουν, τα ξαναφτιάχνουν, χωρίζουν, τα ξαναφτιάχνουν. Οπότε λοιπόν το παιδί αυτό με αυτά δεν καταλαβαίνει τίποτα. Τι γνωρίζει την Άννα Μαρία. Γνωρίζει την Άννα Μαρία πάρα πολύ καλά και σου λέει εντάξει, δεν φαίνεται τίποτα. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το άλλο κομμάτι είναι σίγουρα ότι η Άννα Μαρία βγάζει ένα πρόσωπο το οποίο είμαι σίγουρο ότι θα κάνει πολύ το παιδί αυτό να, θα κάνει το παιδί αυτό να σκεφτεί ότι εάν εγώ πρέπει να είμαι αυτή η γυναίκα. Γιατί είμαι σίγουρος ότι μόλις γυρίσει πίσω και την πάει από το χεράκι και την πάει βόλτα στη Θεσσαλονίκη, γιατί από εκεί είναι, επάνω, λοιπόν, από τη Θεσσαλονίκη την πάει μια βολτούλα, θα την λένε καλά ρε με την κακή ιστορία είσαι. Ναι, δηλαδή, αλλά ξεχνιούνται μωρέ όλα αυτά μετά. Ναι, 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 άκουσε, ο στενός κύκλος δεν ξεχνάει ποτέ, ο πολλής κόσμος ξεχνάει. Ξέρω να την γουστάρει αυτός και που του το λένε. Το πρόσωπο που έχει βγάλει η Άννα Μαρία και το πρόσωπο που έβαλε και ο Πεθερός που σε καλά καθόλου να πήγε να πει μαλάκα τον άλλον. Λοιπόν, δηλαδή, έναν, που δείχνει έναν οξύθιμο χαρακτήρα, γιατί για να πας να γράψεις κάτι τέτοιο, ότι ήξερε η μάνα σου πόσο μαλάκας είσαι, τώρα σε μάθηκε η υπόλοιπη Ελλάδα, για να γράψεις ένας άνθρωπος κάτι τέτοιο, είναι οξύθιμος και είναι και πάρα πολύ νευρικός κτλ. Δηλαδή, από κάποιες λέξεις προδίδεσαι. Οπότε λοιπόν σου λέει άλλο τώρα, πού να πάω να μπλέξω τώρα, κύριε παιδί μου, τώρα είναι που είναι στραβέκλο αυτή. Θα έχω δει άλλο να είναι δύο, δεν είναι ένας. Δηλαδή, αρχίζει και σκέφτεσαι πράγματα. Εγώ νομίζω ότι η σχέση αυτή έχει τερματιστεί ήδη. Η σχέση αυτή που είχε τερματιστεί. Θα δείξει. Και από την όλη τη συμπεριφορά αυτή, μετά θα πρέπει και να αποδείξει πράγματα. Να αποδείξει πράγματα. Εγώ νομίζω ότι η σχέση έχει τερματιστεί. Άσχετα αν έχει κάνει unfollow ή δεν έχει κάνει unfollow. Καταρχήν το unfollow αυτό είναι μαλακίες. Δηλαδή θεωρώ βλακία να κρίνουμε μία σχέση αν έχει κάνει unfollow ή αν έκανε follow ή αν ήταν. Δηλαδή κοινώς, εάν είχε κάνει εγγραφή ή είχε κάνει απεγγραφή, να πούμε γιατί έτσι τα λένε κανονικά. Αν ακολουθεί ή δεν ακολουθεί κάποιον. Δεν είναι όμως έτσι τα πράγματα. Αυτά τα κάνουν τα παιδάκια. Αυτά είναι για παιδάκια. Είναι για 15χρονα. 13χρονα είναι αυτά τα πράγματα. Οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να θεωρούνται μεγάλοι σε ηλικία και να θεωρούνται σωστοί και δυνατοί, θα πρέπει λίγο να ξέρουν ότι αυτά τα ακολουθώ, δεν ακολουθώ είναι μαλακίες. Εντάξει, κοίτα να σου πω όμως τώρα. Και εγώ μεγάλη είμαι, αλλά αν χωρίσουμε. Στην αναζήτητα θέλω να βλέπω τη μούρη σου φατσακάρτα κάθε λίγο και λιγάκι. Εάν σε έχω, δηλαδή σε έχω στην μπούκα που λέμε, δεν με έχει τσαντήσει και έχουμε χωρίσει, δεν θα θέλω στην αναζήτηση να μου βγαίνει εσύ ή να κάνει κάτι νέο και να το θα βλέπω μπροστά μου. Αυτό που λες. Θα σε ισοπεδώσω αυτό που λες. Για πες. Είναι ενεργά τα social media τώρα δικά της. Τώρα δεν το όχι, δεν είναι. Οπότε, λοιπόν, γιατί της έκανε το unfollow και καλά. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να κάνει τώρα το unfollow, γιατί ούτε σας δεν θα το έπρεπε. Όταν βγει και θα μιλήσουν, εκεί λοιπόν δεν μπορούν να βγουν τίποτε. Τώρα που λείπει,
να κάνεις unfollow γιατί μη σου πέσει κάτι μπροστά, δεν πέφτει. Εντάξει, εντάξει. Όχι, μίλησα γενικά. Όχι, εσύ είπες συγκεκριμένα. Όχι, πάω συγκεκριμένα, για το συγκεκριμένο αφού μιλάμε, δεν μιλήσω γενικά. Όχι, μίλησες γενικά πριν και είπες ότι το unfollow είναι παιδιάστικο και σου εξήγησα ότι κάποιες φορές χρειάζεται. Δεν δείχνει αν μια σχέση έχει χωρίσει ή αν κάποια είναι χωρισμένη ή δεν είναι χωρισμένη. Εντάξει, εντάξει. Μπορεί να κάνω unfollow εγώ σε σένα να πούμε και δεν μπορώ να βλέπω κάτι που ανεβάζεις και να σου κάνω πλάκα και να λέω δεν θέλω να σε βλέπω με αυτό που ανεβάζεις. Πού το κινητό, φέρε. Φέρε, δεν το κάνω. Λοιπόν, μα είναι δυνατόν να το κάνω, δηλαδή με απειλείς. Δεν είσαι πολύ, το κάνω. Δεν είναι δυνατόν. Λοιπόν, απλά πραγματάκια είναι. Έτσι. Λοιπόν, παρακολουθώ, δεν παρακολουθώ, είναι μια πλακία και μισή, κυρίες και κύριοι. Δεν έχει να πει τίποτα. Στην προκειμένη περίπτωση, εγώ σας είπα ότι η Άννα Μαρία θα αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα με τη συμπεριφορά της εκεί. Το είπα και στο χθεσινό μας βίντεο, το λέω και στο σημερινό βίντεο. Ο τρόπος ζωής στο Survivor είναι αυτός που βγάζει από μέσα σου το πιο μακρινό κομμάτι, δηλαδή αυτό το πιο κρυμμένο κομμάτι που μπορεί να έχεις βγαίνει έξω. Οπότε λοιπόν όλα αυτά που βλέπουμε είναι υπαρκτά. Δεν είναι ανύπαρκτα, απλά ήταν θαμμένα. Mm-hmm. Αυτό είναι που μπορεί να φοβήσει οποιονδήποτε. Εγώ αν ήμουν στη θέση του ανθρώπου που είναι με την Άννα Μαρία θα είχα τελειώσει. Δηλαδή θα έλεγα εντάξει, τώρα τελειώσαμε, πάει, άντε, γεια. Θα είχα βρει και την επόμενη. Δηλαδή δεν αξίζει, κυρία μου, που ήσουν μαζί μου, ας πούμε. Όλο αυτό που βγάζει προς τα εκεί. Τέλος πάντων, αυτό όμως είναι ένα θέμα το οποίο θα το βρουν ήδη, γιατί μπορεί ο άλλος να το γουστάρει έτσι. Παιδί μου, υπάρχουν άνθρωποι που είναι και έχουν τη δική τους ανομαλία. Και να σκέφτεται ότι τις κάνουν κάποια πράγματα που δεν τις αρέσουν. Ανομαλία σε εισαγωγικά, μην το βάλετε τώρα. Γιατί εδώ πέρα λέμε καμιά λέξη παραπάνω και αρχίζετε. Και δεν τρέπεσαι που είπες ανώμαλο τον άνθρωπο. Κοίτα, όχι, μωρέ. Όχι, όλοι έχουμε ανομαλίες στη συμπεριφορά. Απλά το. Όταν... Όλοι. Εσύ, εγώ δεν έχω. Α, όλα και όλα. Είσαι μόνο ανομαλίες συμπεριφορά, δεν έχεις, δηλαδή. Απλά τι γίνεται, όταν έχεις αποδεχτεί κάποιον με τις ανομαλίες του, σημαίνει ότι είσαι μια από τα ίδια. Γι' αυτό λέω, θα τα βρείτε παιδιά μόνοι τους. Δεν τους χωρίσουμε από τώρα. Ανομαλίες, προσέξτε, επειδή γίνονται τόσο αυτές τις μέρες εντός εισαγωγικών στο χαρακτήρα εννοούμε. Για να παρεξηγούμαστε. Λοιπόν, και με αυτά και με αυτά, κυρίες και κύριοι, προσπαθεί και η Μαλέσκου Ποπέσκου Λουπέσκου. Προσπαθεί να κάνει την κίνηση η κοπέλα να κάνει κανένα νομεράκι. Αλλά τα νομεράκια δεν έρχονται. 7% έκανε σε χθεσινή ημέρα. Η μέρα Τετάρτη. Δηλαδή, μιλάμε ότι ρε παιδί μου, με σπόλια, πόσο καταστροφικό μπορεί να είναι. Με πολύ κρίμα. Θυμάστε που σας έλεγα κάποια πραγματάκια ότι αν δεν στρώσει, αν δεν σταματήσει να το παίζει γκόμενα, αν δεν σταματήσει να γελάει όπου βλέπει κάμερα μπροστά, αν δεν σταματήσει να το τουρλώνει. Και αν δεν σταματήσει πολύ περπάτημα και δεν πλακωθήσει να δουλέψει και λιγουλάκι, μία είδα με τον πισινό σου, μία είδα με τα πόδια σου, μία είδα με το γέλιο σου, μία το πρόσωπό σου, μία το ωραίο σου μαλλί, που μέχρι να βρουν τη λύση, τι μαλλί θα έχει, μα βγάλετε την ψυχή, 500 χρώματα, 800 φορές κουρέματα κτλ. Μην ξεχνάμε αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, θα σε βαρεθεί ο κόσμος. Γιατί η ομορφιά, ξέρεις, είναι εύκολη για το πρώτο δευτερόλεπτο. Σε βοηθάει πάρα πολύ. Άντε και στο δεύτερο λεπτό, στο πέμπτο λεπτό έχει τελειώσει. Φινίτε λα μουζικά. Αυτό αφορά τηλεόραση. Πέρασε. Έτσι. Ναι, ναι. Πέρασε. Γεια. Τσάω. Τσάω. Έτσι πάει. Οπότε λοιπόν, εάν δεν στρώσει κόλλο που λένε... Βέβαια κάτι το ασφαλούς λέει ότι ανανεώνει στο Sky, οπότε... Ναι, θα αλλάξουν ώρα. Ναι, θα αλλάξουν ώρα. Θα πάει... Αλλά δεν είναι καλό να κλείσεις με 7 και 6. Σε καλά, εάν την πάνε 10 ώρα το πρωί, πολύ μεγάλα μυαλιά στο σκάτω Sky. Εάν την πάνε 10 ώρα το πρωί και χαλάσουν μια ζωνάρα, που οι ατέριαστοι κάνουν 20% κάθε μέρα στο γενικό σύνολο, στο νεανικό κάνουν 10-12, δεν με ενδιαφέρει και 7 να κάνουν, δεν με ενδιαφέρει, στο γενικό όμως κάνουν 20%. Εάν πάρουν λοιπόν από εκεί που είναι μπετόν αρμέ η ενημέρωση από τις 6 το πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι και βάλουν την Μαλέσκου Ποπέσκου Κλουπέσκου, την πατήσανε. Δηλαδή εκεί τα μυαλά αυτά παιδιά, μετά θα φωνάζω πάλι «Και τους πληρώνετε!» Ναι, ναι. Και τους πληρώνετε. Δεν είναι εδώ που να πληρώνετε. Δεν θυμήθηκα κάτι άσχετο. Που βάζει φωτογραφίες με το σκυλάκι της στην Μπαλού, κάπως έτσι λέγεται, και έχει το ίδιο σκυλάκι, πήρε και καινούριο. Ναι. Ασπρόμαυρο το. Ναι, σου λέει κάνουμε κόντρα στην ομορφιά, κάνουμε κόντρα και τα όμορφα σκυλάκια μας. Μα εντάξει. Τα οποία είναι κακάσιμα σκυλάκια αυτά τα δύο. Καλά, άσχημα σκυλιά δεν υπάρχουν. Έτσι. Απλά όταν έχουμε σκυλάκια θεωρούμε τα δικά μας ωραία και τις άλλες δράσεις. Συγγνώμη, δηλαδή θα βάλω το σπάινγκ δίπλα σου και το μουτράκι του. Το μουτράκι του και το μουτράκι του κεφάλι. Σαν μοσχαρό κεφάλι είναι του σκύλου σου. Τι λες, μωρέ, να πούμε που είναι κούκλος αυτός. Πλάκα μου κάνεις. Ναι, αλλά.
Το κάθε σκυλάκι με ζωή σκυλάκι. Έχει πολύ ωραία μάτια. Το έχει ωραία μάτια. Έτσι, πάτε ναι. Εγώ και περιπάτη. Ναι, εγώ σας το είπα ότι τα δικά μας είναι πάντα ωραιότερα από τον άλλον. Ναι. Δεν υπάρχουν άσχημα σκυλάκια. Απλά δεν σας αρέσει συγκεκριμένη ράτσα. Όχι, είναι ένα σκυλί το οποίο είναι. Σου βγάζει κακία. Είναι το δικό μου σκυλάκι. Έχει ένα ρωσματάκι. Όχι σκυλάκι 45 όμως χάρη. 45 κιλά πέντε. Εμένα μου το έφερε 45. Δεν είναι, ότι δεν θα μεγαλώσει. Και έπρεπε τα πόδια του να είναι τόσο μεγάλα. Και λέω μεγάλα πόδια, δεν υπάρχει περίπτωση. Κάντε τον κόπο. Στο μέτρο και στο τραπέζι σου δεν είναι ψηλά. Τι δεν έχει ψηλά, έχει περάσει το τραπέζι. Μετά πέρασε και το κρεβάτι, πέρασε και το τραπέζι τη τραπεζαρία. Όλα τα έχει περάσει τώρα. Τώρα μα ασχολεί στα δύο πόδια, περνάει και εμένα. Μα δεν μπορεί. Λοιπόν, δεν μπορεί, αυτό είναι το καλό. Το κακό. Καλό και κακό. Καλό που δεν μπορεί να σκοθεί. Λοιπόν, με όλα αυτά λοιπόν, η Μαλέσκου έχει τα προβλήματά της, τα οποία πρέπει να τα δει. Και να τα δει πώς. Να φτιάξει μια ομάδα δίπλα της η οποία να δουλεύει σωστά. Και να μην ποντάρει μόνο στο Survivor. Αυτή τη στιγμή, μέσα εκεί, εγώ θα πω ότι ο Μάνος ο Μαγιάτης είναι ο μόνος που μπορεί να σταθεί σε άλλα κομμάτια επάνω και μπορεί να τη βοηθήσει πάρα πολύ για να στηθεί η Μαλέσκου. Δεν το έχει τόσο στον κόσμο, νομίζω. Μα δεν είναι gossip εκπομπή μόνο. Ναι. Άκουσε, είπα κάτι πολύ σοβαρό. Είπα να σταθεί δίπλα να τη φέρει όρθια, δηλαδή να τη συμβουλεύσει, να κάνει πράγματα, γιατί έχει την εμπειρία από τη Μενεγάκη. Πολλά χρόνια σε Μενεγάκη δίπλα. Να τη συμβουλεύσει. Και η υπόλοιπη ομάδα να αρχίσει να δουλεύει σωστά. Δηλαδή, ας πούμε, αράξαμε. Αυτή η Μάγκη Λαζάρου, ας πούμε, είναι η Μάρτζη. Πώς λέει η Μάρτζη. Ναι, η Μάγκη είναι η Χαλαμπίδου. Λοιπόν, Μάρτζη Λαζάρου εκεί πέρα, κάθε εκεί πέρα, χουχουχουχουχουχουχουχου και από ρεπορτάζ κατά. Λοιπόν, ο Γρηγορόπουλος έχει αναλάβει το Survivor, ok, εντάξει, κάθε με τις ώρες βλέπει το παιδί. Ο άλλος εκεί πέρα δεν λέει τίποτα. Ο άλλος. Ο Μάνος έχει. Είναι ένα ιδιαίτερο παιδί. Έχει αυτό το κυριλίκι που δεν έχει αυτή η ομάδα. Δηλαδή, δίπλα στη Μαλέσκου κολλάει πολύ ο Μάνος Μαγιάτης. Ναι. Έχει αυτό το κυριλίκι, ρε παιδί μου, αυτό το χαμόγελό του. Και, εντάξει, έχει, κοίτα να σου πω, έχει κάνει προσπάθειες. Δηλαδή, το αυστηρό αυτό το δασκαλίστικο το έχει μαζέψει. Δεν θέλει και άλλη δουλειά. Ναι. Θέλει πολλή δουλειά ακόμα, ρε παιδιά. Μην το συζητάμε τώρα. Εντάξει, η κοπελά έχει πρόβλημα σοβαρό. Λοιπόν, όπως σοβαρό πρόβλημα έχει και η Κούκου, η Κατερίνα Καραβάτου. Η οποία Καραβάτου το ξέρει πλέον, το καλοκαίρι θα αποχαιρετήσει στο Σταρ. Και ξέρετε, παιδιά, είναι τυχερή που δεν είναι στο Σταρ στην Κηφισιά, είναι σε άλλα στούντιο που έχει πάει Green Pixel. Γιατί το να είσαι σε αυτή την κτηριάρα μέσα και να αφήνει το γραφείο σου και να φεύγει και να ξέρει ότι θα ξαναγυρίσει πίσω είναι λίγο δραματικό. Ρωτήστε και εμένα που το έχω φάει στη μάπα και το ξέρω. Πολύ ωραίο το κτίριο. Δεν είναι μόνο πολύ ωραίο το κτίριο, ήταν κάτι, ρε παιδί μου. Άκουσε το Σταρ σαν κτίριο, είναι το καλύτερο κτίριο που υπάρχει αυτή τη στιγμή σε τηλεοπτικό σταθμό. Όποιος έχει ζήσει μέσα εκεί έστω και 6 μήνες, είναι μεγάλη υπόθεση. Εγώ που το ζήσα και 10 χρόνια, δεν σπούσα. Αφού είσαι όλο στο κηλικείο σου, να. Όχι, στο στούντιο δίπλα. Το κηλικείο ήταν στο στούντιο δίπλα. Ποιο κηλικείο, μωρέ μου. Όταν τελείωνες από το στούντιο, πού πήγαινες? Στο κηλικείο. Όταν άρχιζες πριν ξεκινήσει, πού ήσουν? Γιατί όμως σε κηλικείο? Φαντάζομαι. Μια καφέ θα έπαιρνε, μια σαρτσάκι. Όχι, δεν μου κάνει λάθο. Όλοι καθόμασταν εκεί για να πούμε γιατί στο ήταν δύο πόρτε. Μία από εδώ, μία από εκεί. Και έπαιρνε από εκεί, έπαιρνε από εκεί. Εγώ έπαιρνα στην από εκεί πόρτα. Ναι, αλλά είσαι και λίγο φαγανιάρικο. Δηλαδή, εντάξει, αφού κάθεσαι εκεί πέρα, εντάξει. Ήταν και ωραίο εστιατόριο. Λοιπόν, δηλαδή το να ζει αυτό το κτίριο, να μπαίνει μέσα, να βιώνει καθημερινά χρόνια και ξαφνικά να πρέπει να κουνήσει μαντήλι είναι λίγο δύσκολο. Α πούμε την αλήθεια, το να κουνήσει μαντιλάκι. Εγώ δεν έχω ξαναπάει από τότε. Έχω να πω μέσα στο Σταρ μια φορά. Καταρχήν δεν μπορεί να πα. Ενώ δεν έχει με κάρτα, δεν μπαίνει μέσα. Ναι, παιδί μου, άλλο δεν θέλω να πάω. Μου είχε τύχει εμένα να πάω και μου είχε πει, α πούμε, το Καρατζαφέρι μου είχε πει, α πούμε, έλα πάμε στο Σταρ, να πούμε, έλα πάμε παρεούλα κτλ. Και τουλάχιστον εγώ δεν περνάω από εκεί, δεν μπαίνω μέσα. Εντάξει, ναι. Ούτε εγώ θα πήγαινα. Ναι, δεν πήγα, α πούμε, γιατί θα μεταχολούσα. Καλύτερα τώρα, α πούμε, το κτίριο αυτό δεν είχε μία σχέση με το κτίριο που ήμουν εγώ, έτσι, αλλά λέμε ρε παιδί μου, είναι μελαγχολία. Είναι ένα μαγαζί που το αγαπάω πάρα πολύ. Είναι το Art, το μαγαζί το οποίο με έχει 30 χρόνια και είναι σαν το σπίτι μου και ρε παιδί μου και το Star, είναι ένα άλλο μου κομμάτι και αυτό. Δηλαδή, εντάξει, εγώ δένομαι πολύ εγώ πάρα πολύ εύκολα και είναι μια κατάσταση. Βέβαια, σας είπα ότι ναι, είναι ωραίο το κτίριο κτλ. Αλλά πιο πολύ με είχε δέσει ο κόσμος. Ναι. Αυτή η μικρή κοινωνία που δεν υπάρχει πια. Εσύ γενικά δεν. Δηλαδή και με όπως έχεις και το δέσμο με την Νίκαια, έχεις μια ιδιαίτερη. Έχω δέσιμο όμως και με τον φίλο μου τον Μπάουερ. Α. Ο οποίος Μπάουερ Μπάουερ Μερζά
Ετοίμασε ένα τραγούδι το οποίο είναι καταπληκτικό. Θα κυκλοφορήσει αύριο ημέρα Παρασκευή. Με τη Μαρία Ζούκα. Στις 12 το μεσημέρι. Όπου για καλή μου τύχη πρέπει να σας πω ότι το τραγούδι αυτό μόλις κυκλοφορήσει στο βίντεο κλιπ του στο YouTube. Το Μηδέν. Το Μηδέν είναι το τραγούδι της Ελευθερίας Αρβανιτάκη, το οποίο διασκευάστηκε και έγινε ένα dance κομμάτι από τον Bauer Merza και την υπέροχη φωνή της Ζούκα. Θέλω να σας πω μέσα ότι σε αυτό το βίντεο κλιπ είναι και η γυναίκαρα μου. Παρακαλώ πάρα πολύ. Σε ρόλο DJ. Ναι. Εν τω μεταξύ, εγώ καμία σχέση με, αλλά ενώ. Θα το αντέξω. Δεν ξέρω από κονσόλες, αλλά νομίζω ότι. Τώρα λοιπόν, εκεί που τη έπαιζα, δεν μα πει εσύ, εγώ παίξα σε βίντεο κλειπ. Τώρα πώς θα τη λέω έτσι. Εκεί είναι και πιο καινούριο για μένα. Αλλά όχι, έχω παίξει σε σειριάλ. Μέχρι να παίξει κι εσύ, έλα να μου πει τώρα τι θέλει. Καλά, θα μου έρθει η πρόταση που λοιπόν... να πάει. Ήμουν πολύ καλή στο βίντεο κλειπ. Θα έρθει πρόταση σε σειρία. Δεν ξέρω, θα δούμε αύριο και θα δούμε. Αλλά θα σου πω κάτι. Δεν θέλω να μπλέξω εγώ με τέτοιους κύκλους. Δεν θέλω να πω. Άστο, γελάμε τώρα γιατί δεν θέλω. Έχει βιασμούς, ε. Θα πάω στο επόμενο βίντεο κλειπ του Μπάου, ναι, πρωταγωνιστή. Ναι. Αλλά έχω κανονίσει εγώ με τον σκηνοθέτη. Θα σε μειώσει πάρα πολύ. Να σε μειώσει μια φλασιά μέσα. Αν πείσου. Αλλά δεν με την τέτοια σα έσπαξα. Γιατί σε ζηλιάζει, το ξέρω. Εγώ, ναι, καλά. Μαρία Ζούκα, το φρένο, κομμάτι τι καταπληκτικό. Το φρένο, το μηδέν. Α, το μηδέν, ναι. Ναι, τα φρένα. Τα φρένα, ναι, φρένο, έχω κολλήσει εγώ εκεί. Λοιπόν, το μηδέν, ένα κομμάτι καταπληκτικό, νομίζω ότι αξίζει τον κόπο. Θα το ακούτε και στον RTFM 90,6, οπωσδήποτε. Θα τα ακούσετε και εδώ. Θα τα ακούσετε και εδώ, ναι, σε εμάς βέβαια, εννοείται 100% το παίξουμε και εμείς στο βίντεο κλιπ. Σε ένα λεύθερο πολύ πλέον. Ωραίο, είναι πολύ ωραίο κομμάτι, πολύ dance, πολύ χορευτικό και έτσι επειδή ζούμε και δύσκολες στιγμές είναι και ανεβαστικό, δηλαδή όπως το λέμε. Θα σας αρέσει σίγουρα. Αυτά λοιπόν, εμείς θέλω να σου πω ότι γουστάμε πάρα πολύ την παρέα σας. Παρασκευή βράδυ έχουμε live, όπως και Κυριακή. Λοιπόν, οπότε θα τα πούμε με τα δικά σας μηνύματα και τα λοιπά. Να πούμε εδώ πέρα λίγο, να μην ξεχάσουμε, επειδή χθες είχαμε αναφέρει το κομμάτι της Τσαγκρινού στη Eurovision. Α, ναι, παιδιά, και το παιδιά, και παιδιά, τι ήταν αυτό, παιδιά, που ήταν τα ματάκια μου. El Diablo. Ναι, ναι, ναι. El Diablo. Λοιπόν, το κομμάτι αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Η Τσαγκρινού δεν την περίμενα τόσο καλή. Έχει στοιχεία κλεμμένα από άλλα τραγούδια και λίγο Lady Gaga. Παρθενογέννης δεν υπάρχει. Ναι, έχει, αλλά ήταν πάρα πολύ καλή. Παιδιά, πιστεύω ότι το El Diablo είναι ένα κομμάτι το οποίο μπορεί να μπει εύκολα στη δεκάδα μέσα. Ναι, δεν λέω για πρώτο, αλλά δεκάδα το βλέπω. Είναι... Το δίνουμε 12 με 13. Έχει αυτή τη μοντερνιά, δηλαδή δεν σου κάνει ξέρεις παλιά τζούρα. Είναι ένα καινούριο τραγούδι το οποίο έχει ήχους καινούριου. Πώς να σου πω, έχει σύγχρονους ήχους. Είναι πολύ, πολύ μοντέρνο. Πολύ μπορείτε να μπείτε στο panicmusic.gr, μόνο εκεί είναι αυτή τη στιγμή το βίντεο κλιπ. Μπείτε στο panicmusic.gr, νομίζω ότι αξίζει τον κόπο. Η Panic έχει κάνει για μία φορά ακόμα καταπληκτική δουλειά και μπράβο τους, παιδιά. Με το που τελειώνει το βίντεο της λέω της Έλενας, ρε εσύ Έλενα, ξέρεις ότι ευχαριστήκαμε, μου λέει ότι επιτέλους δεν είμαστε φτωχομπινέδες. Επιτέλους δεν είναι φτωχομπινεδιά και μιζέρια. Δηλαδή ένα βίντεο κλιπ καταπληκτικό, ρούχα συγκλονιστικά από την Κρυθαλιώτη είναι σίγουρα, έτσι. Κρυθαλιώτη, ναι. Το ένα, το ειδικά με το μπέζο λοιπόν, είναι σίγουρα. Και μάλιστα και το look της Τσαγκρινού είναι πολύ ωραίο. Δηλαδή, το ναι, όχι, καταπληκτικό. Αυτό το, δεν σου βγάζει μιζέρια, ρε παιδί, δεν σου βγάζει αυτό το πράγμα που βγάζανε, να πούμε. Αυτή την κομπινεριά. Έχει ωραία κίνηση, δεν ναι, το ξέρα. Άκουσε, το έχει φτιάξει πάρα πολύ. Αλλά απέχει την Φουρέιρα πάρα πολύ. Εντάξει, κοίτα να σου πω, είχε όμως αυτό το ρομποτικό το στυλ που τέλος είναι ο χώρος του, πολύ καλό. Τέτοιες κινήσεις που τη βοηθούσε, βοηθούσε το σώμα της. Δεν έχει γίνει Φουρέιρα, αλλά μπορεί με αυτό που είδα, εάν δουλέψει όπως η Φουρέιρα, να τη φτάσει. Ναι. Αν δουλέψει όπως η Φουρέιρα. Αλλά αυτό που είδα πάντως, παιδιά, εγώ σας ξαναλέω μια φορά. Φτωχομπινεδιά δεν είναι. Α, το βίντεο που είπα αυτό ήταν καταπληκτικό. Επιτέλους η ελληνική. Πρέπει να πούμε συγχαρητήρια στην Panic. Ναι. Η Panic, παιδιά, η οποία είναι μια καινούργια εταιρεία, μια φρέσκια εταιρεία, καθαρά ελληνική εταιρεία, η οποία ξεκίνησε δειλά-δειλά, αλλά έβαλε υγιέστατες βάσεις και αυτή τη στιγμή έχει καπελώσει όλο το σύμπαν, με την καλή έννοια, όχι με την κακή έννοια, και η Panic είναι νούμερο ένα. Νούμερο ένα. Αυτή θα βγάλει τα πρώτα βορειακά βιντεοκλίπ, αυτή θα φτιάξει την αισθητική, αυτή θα κοιτάξει, ας πούμε, τα πάντα. Βλέπεις δηλαδή το ένα βίντεο, ρε παιδί μου, μέσα, επειδή τώρα είναι και 4K τα πιο πολλά, τα βίντεο τα οποία γυρνάνε, κάθε τι το βλέπεις
κατευθείαν. Οπότε λες, τέτοια περιποίηση, τέτοια αισθητική, δεν σου βγάζει μιζέρια πουθενά, δεν έχει αυτό το. Έβλεπε το βίντεο της Κοκκίνου. Που περπατάει. Με μια πορτοκαλάδα. Και λέω, πια, δεν ξέρω, και αυτή συμπάνει και ναι. Δεν νομίζω να βγάζει τέτοιο βίντεο κλιπ πάνη. Δεν ξέρω, αλλά αν και αυτή είναι στην πάνη, παιδιά, μάλλον η τη πάνη. Ναι, ναι, δες το. Εάν είναι τη πάνη, δηλαδή είναι κρίμα. Ναι, είναι ναι, κρίμα. Είχα, δεν μπορεί αυτό το πράγμα, ας πούμε. Αυτό είναι πράγμα, δεν είναι. Ήθελε να βγάλει γλουπ, κάτι απλό. Γλουπ, ναι, ναι. Γλουπ, μια πορτοκαλάδα να μας τη διαφημίζει γιατί Λουξ φάρτινε στη Μούρη και η Κοκκίνη, να πούμε, ήταν καθόταν σε ένα παγκάκι, σε ένα δρόμο εκεί πέρα ερημικό και τέτοια. Ναι, δεν είναι. Λοιπόν, αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. Δεν ήταν ωραίο καθόλου. Ναι. Απέσιο πράγμα. Το ένα πράγμα δεν οποίο... ήταν άσχημο, απλά θα μπορούσε νομίζω να. Καταρχήν θα βάλει ένα ντρόουν, ρε παιδί, τουλάχιστον να κάνει μια δουλειά. Δηλαδή να κάνει μια έξυπνη δουλειά. Ένα ντρόουν να βάλουν. Η αγάπη αυτή είναι Cobalt Music. Cobalt. Ναι, ναι. Είναι η πόλη πρόγραμμα. Εντάξει, εντάξει. Δεν μπορεί να είναι πάνικ. Δεν θα το έκανε πάνικ αυτό ποτέ. Δεν θα το έκανε πάνικ ποτέ αυτό. Λοιπόν, η Cobalt, παιδιά, είναι μια μεγάλη εταιρεία η οποία στην ουσία έχει πάρει και τη μείωση εμά, είναι ξέρεις. Δηλαδή έχει απορροφήσει μεγάλες εταιρείες. Είναι η παλιά Polygram, η οποία έχει πάρει τη μείωση εμά. Έχει πάρει. Το κλείσα, το κλείσα. Μπράβο. Λοιπόν, έχει πάρει λοιπόν όλες τις μεγάλες εταιρείες. Απλά κοίταγα τα views. Ναι, όλες τις μεγάλες εταιρείες τις έχει πάρει. Λοιπόν, είναι όλα δικά της και η αισθητική της είναι ακόμα φτωχομπινεδιάρικη. Έχει δηλαδή, κάνει 155.000 views σε μια εβδομάδα. Αυτό δεν είναι. Στην πάνη θα έχει κάνει ένα εκατομμύριο. Ναι. Λοιπόν, αυτό είναι η διαφορά που σας είπα. Ότι στην πάνη ξέρουν να δουλεύουν. Έχουν μαζέψει ένα team νέων παιδιών και έχουν επιβάλει ένα άλλο ρυθμό. Τελείως Αμερικανιά. Τελείως Αμερικανιά. Και επιτέλους δεν έχω να ζηλέψω τίποτα. Γιατί να ζηλέψω, γιατί δηλαδή να μην πάει τσακρινού με τον Διάβλο να κάνει καριέρα. Δεν με ενδιαφέρει τη διάθεση να πάει στην Eurovision. Το κομμάτι όμως αυτό είναι τόσο χορευτικό που θα εκτοξευθεί. Θα το παίξει όλη η Ευρώπη, θα το παίξει η Αυστραλία σίγουρα γιατί παίζει στην Eurovision και βέβαια και τα Αμερικανάκια. Θα το δουν και τα Αμερικανάκια. Και στέλνουμε και ένα πάρα πολύ ωραίο κορίτσι. Ναι, είναι η κούκλα. Μπράβο τους, μπράβο. Παιδιά, παιδιά, μπράβο. Μπράβο στην Panic, μπράβο, 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 μπράβο. Μακάρι. Μακάρι και η Ελλάδα με τη Στεφανία να έχει ένα τόσο καλό κομμάτι. Πότε που δεν το βλέπω. Την άλλη εβδομάδα. Αρχές Μαρτίου. Αρχές Μαρτίου. Ενώ το της Διάβλο. Την άλλη εβδομάδα είναι 3 Μαρτίου νομίζω. Οπότε μάλλον την άλλη. Ναι, ναι, ναι. Ναι, μου φαίνεται 3 Μαρτίου που να βγάζει εδώ. Και όλα την Κυριακή ξέρω ότι θα βγει το. Το Διάβλο. Α, ωραία. Ωραία. Θα βγει κανονικά στο YouTube. Τώρα μόνο panicmusic.gr μπείτε, αξίζει τον κόπο πραγματικά επιτέλους τέρμα η φτωχομπινεδιά. Αυτό το El Diablo νομίζω ότι μπορεί να κάνει καριέρα σε όλη την Ευρώπη. Και μπράβο στο κορίτσι αυτό, το αξίζει, είναι ό,τι πρέπει. Όχι αυτό το κορίτσι. Όχι αυτό το κορίτσι. Αυτό το κορίτσι δεν είναι ό,τι πρέπει. Αυτό το κορίτσι είναι. Το κορίτσι είναι αλλού αυτή, είναι κακίστρο. Λοιπόν, μην ξεχνάτε, τα δικά σας σχόλια τα θέλουμε τώρα, να μας πείτε για την άποψή σας του El Diablo. Πηγαίνετε, δείτε το και λάτε να μου κάνετε σχόλιο. Θέλω επίσης να ξέρετε ότι αύριο κυκλοφορεί και ένα βίντεο κλιπ, το οποίο και αυτό είναι καταπληκτικό βίντεο κλιπ. Καμία σχέση με μιζέρια κτλ. Όπου μέσα σε αυτό το βίντεο θα μπορείτε να δείτε και την γυναικάρα μου, όπως βλέπετε εδώ, τη Μαρία Ζούκα Μπάουερ Μερζά. Να θυμάστε αυτό το όνομα, να το θυμόσαστε, γράψτε το κάπου. Μπάουερ Μερζά είναι ο Royal Effect Music. Είναι ο άνθρωπος που κρύβεται πίσω από αυτήν την εταιρεία. Είναι Άγγλος, έχει πολλά χρόνια στη δουλειά αυτή, είναι πάνω από 25 χρόνια στη δουλειά αυτή και ξέρει πάρα πολύ καλά τα πράγματα. Και βέβαια δεν είναι Έλληνας, οπότε λοιπόν φανταστείτε τι ήχο θα μας φέρει. Και έρχεται και το τραγούδι του Μπέκε. Αυγενή. Ναι, Δήμος Μπέκε. Ο Δήμος Μπέκε, παιδιά, έχει βγάλει μια κομματάρα. Μια διασκευή είναι το κομμάτι, αλλά είναι τόσο πολύ καλός, μα τόσο πολύ καλός. Α, κλείνοντας, μην ξεχάσουμε, εγγραφή στο κανάλι παρακαλώ, θέλω να πάω σε 100.000. Σας παρακαλώ πάρα πολύ.